Υπάρχει μια διαδικασία αυστηροποίησης των ποινών, κυρίως και των παρεπόμενων και των κύριων, και επίσης μια διαδικασία κατά την οποία θα υπάρχει μικρή δυνατότητα, μάλλον μικρότερη από σήμερα δυνατότητα, αποφυλάξεις με περιοριστικούς όρους πριν την έκτηση της πλήρους ποινής. Η γενική κατεύθυνση των αλλαγών είναι προς την αυστηροποίηση του συστήματος, δηλαδή προς πιο μεγάλες ποινές και προς δυσκολότερο τρόπο κατά τον οποίο θα μπορεί κάποιος να έχει αποφυλακιστεί πριν την πλήρη έκτηση της ποινής του. Μιλάμε για ισόβια, κάθριξη, κάτι το οποίο τι ακριβώς θα σημαίνει για όλους όσοι καταδικαστούν και φυσικά ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα καταδικάζονται σε ισόβια κάθριξη, κύριε Πούλιο. Υπάρχουν κάποια κακουργήματα τα οποία πλέον θα τιμωρούνται με την ποινή της, θα υπάρχει μάλλον η δυνατότητα στο δικαστήριο να επιβάλλει μέχρι και την ισόβια κάθειρξη, κάτι που μέχρι σήμερα δεν συνέβαινε, παραδείγματος χάρη στον εμπρισμό, όταν θα έχει θύματα ή μεγάλη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, τότε θα μπορεί να επιβληθεί μέχρι και η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αυτό σήμερα δεν ισχύει. Επίσης, κάποια εγκλήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με τη γενετήσια ελευθερία και αυτά αυστηροποιείται η ποινή του, φτάνει μέχρι και τα ισόβια. Και επίσης, η πρόταση είναι τα ισόβια που θα πρακτικά θα είναι τα 18 έτη, να μην μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης εάν δεν έχει συμπληρώσει τα 4 πέμπτα, αν δεν έχει εκτίσει τα 4 πέμπτα της ποινής του. Δηλαδή, ενώ σήμερα είναι στα 3 πέμπτα το όριο αυτό. Δηλαδή, όπως είπα και στην αρχή, πηγαίνουμε σε μια συνολική αυστηριοποίηση των ποινών και της διαδικασίας με την οποία κάποιος θα μπορεί να κάνει αίτηση αποφυλάξης πριν εκτίσει την πλήρη ποινή του. Κατά την άποψή σας, ως επιστήμονας, είναι στο σωστό δρόμο ο νέος ποινικός κώδικας, κύριε Πούλιο? Κοιτάξτε, έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν ότι το σημαντικό στη διαδικασία της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ποινική δικαιοσύνη έχει ένα τριπλό ρόλο, είναι ο ρόλος της τιμωρίας για κάποιο αδίκημα που έχει διαπράξει κάποιος, της αποτροπής για να μην τελεστεί τέτοιο αδίκημα στο μέλλον, για τους υπόλοιπους, και του σοφρονισμού αυτού ο οποίος έχει διαπράξει το αδίκημα αυτό. Νομίζω ότι αυτές οι τρεις λειτουργίες του ποινικού συστήματος θα έπρεπε να είναι ισοβαρείς. Δυστυχώς σήμερα αυτό δεν ισχύει. Δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη, τη σοφρονιστική διαδικασία που θα έπρεπε να έχουμε. Συνεπώς, είναι ένα πρώτο μέτρο η αυστηριοποίηση των ποινών, αλλά δεν νομίζω δεν θα είναι το μέτρο αυτό που θα προκαλέσει την αποτροπή για την τέλεση νέων αδικημάτων. Ένα παράδειγμα θα σας πω, η Ελλάδα έχει από τις πιο αυστηρές ποινές, από τις πιο αυστηρά πλαίσια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά τα δάση, και όμως βλέπουμε ότι έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα όσον αφορά τις πυρκαγιές και το δασικό πλούτο της χώρας, ο οποίος καταστρέφεται κάθε χρόνο. Το ότι έχουμε δηλαδή αυστηρές ποινές δεν σημαίνει αυτόματα και αποτροπή και μείωση της εγκληματικότητας στη χώρα. Αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί και διεθνώς. Είναι ένα πρώτο μέτρο οι αυστηρές ποινές, αλλά από μόνο του δεν είναι ικανό να αποτρέψει την εγκληματικότητα. Κύριε Πούλιο, και κάτι έτσι που έπεσε στην αντίληψή μου, και μιλάμε για τον βιασμό ανηλίκων και την αιμομιξία. Δεν υπάρχει εδώ μία έτσι, τι να πω, πώς να το θέσω, μία διαφορετική αντιμετώπιση, βιασμός ανηλίκου και αιμομιξία. Το ένα να έχει αυστηρότερες ποινές από ό,τι θα έχει η αιμομιξία? Όχι, και τα δύο ξαναγίνονται κακουργήματα. Η και τα δύο. Είχε μετατραπεί σε πλημέλημα. Είναι... και σχετικά με τα ισόβια, σε πόσο χρόνο τελικά βγαίνει έξω ο καταδικαστής, κύριε Πούλιο, παρά τις όποιες αντιρρήσεις έχετε για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η δικαιοσύνη, που δεν είναι παιδευτική κλπ. Αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα χρονικό πλαίσιο που αποφυλακίζεται ο καθένας, έτσι δεν είναι? Ναι, πρακτικά στα 18 χρόνια, στη συμπλήρωση 18 ετών φυλάκισης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, βέβαια. Ουσιαστικά είναι τα 18 χρόνια. Ισόβια σημαίνει ότι στα 18 χρόνια μπορεί κάποιος να αποφυλακιστεί. Κάνοντας και εργασίες στην φυλακή και οτιδήποτε άλλο, ή χωρίς εργασίες? Είναι τα 18 και με εργασίες λιγότερο. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ σοβαρών εγκλημάτων,
η τέλεση εργασίας στη φυλακή δεν μετράει διπλή όπως συμβαίνει στις πιο πολλές περιπτώσεις. Όταν έχουμε, ας πούμε, βαριά κακουργήματα, όπως είναι οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση ή ο ομαδικός βιασμός, τότε η εργασία στη φυλακή δεν μετράει διπλά και έτσι ουσιαστικά τα ισόβια οδηγούν στην 18ετία και από εκεί και μετά μιλάμε για πιθανή αποφυλάκηση. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πούλιο, σχετικά με όλες αυτές τις δολοφονίες γυναικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και πραγματικά έχουν δημιουργήσει ένα προβληματισμό σε όλη την κοινωνία. Πού οδεύουμε? Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει εγκλήματα κατά γυναικών σε πολύ συχνό βαθμό, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ξέρετε, πρέπει να διαχωρίσουμε, ίσως είναι πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια αυτή, αλλά θα πρέπει να διαχωρίσουμε ένα έγκλημα το οποίο τελείται αποκλειστικά και μόνο λόγω του φύλου του θύματος. Και εδώ πολλοί μιλάνε για γυναικοκτονία, έναν όρο καινούριο σχετικά, τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα. Φαίνεται ότι το φαινόμενο πολλαπλασιάζεται, δυστυχώς. Φοβάμαι ότι εδώ υπάρχει και ένας μιμητισμός, ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν σε άλλα εγκλήματα. Εδώ η παρουσίαση με τόσο έντονο τρόπο κάποιων εγκλημάτων πολλές φορές οδηγεί στο μιμητισμό και έτσι έχουμε τον πολλαπλασιασμό τους, ο οποίος τείνει κάποιες φορές να γίνει και ανεξέλεγκτος. Ευελπιστώ ότι η παρέμβαση, ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους στην περίπτωση αυτή και των δομών που πρέπει να ενεργοποιηθούν θα αποτρέψει από την περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου, αλλά είναι νομίζω η πρώτη φορά που η χώρα μας αντιμετωπίζει σε τέτοιο βαθμό το φαινόμενο αυτό, κάτι που θα πρέπει όλους μας να μας ενεργοποιήσει και να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, γιατί συμβαίνει δίπλα μας, αυτό ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι όλα αυτά συμβαίνουν πραγματικά δίπλα μας. Και σίγουρα έτσι όπως τοποθετήστε να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτά που βλέπουμε ως πρώιμα σημάδια, έτσι κύριε Πούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι μας, πρέπει να καταλάβουμε το ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες. Όταν διαπιστώνουμε ότι δίπλα μας συμβαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε τέτοιο έγκλημα, τέτοιου είδους έγκλημα, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ξέρετε, πολλές φορές το δικαιϊκό σύστημα βασίζεται κυρίως στην ενεργοποίηση των απλών πολιτών. Αλίμονο αν περιμένουμε πάντα από τις κρατικές δομές να ενεργήσουν πριν από εμάς για μας.